Ο Ρίκος την έχει άσχημα. Έλα. Έλα πουλάκι μου και με φάση είμαι και εγώ δάμε. Ναι συμπέθερε, αλλά ούτε και εσύ πληττώνεις τον. Κύριε Καθπό, τραβά την πίσω, σε παρακαλώ, γιατί δεν ξέρω. Μου ζήσεις πάνω μου, πρόσεξε. Εσύ με θέρε, μα για όνομα του Θεού, άσ' το πουλί να φκεί. Άσ' το πουλί να φκεί, σιγά έξω. Μα είναι ήσυχα που να φκεί, συμπέθερε. Έτσι άμα του την κάτσω έτσι πας στη κελέ, ένα τον ευκάλει και δεν θα πει με τσούρου με μούρ. Ε, συμπέθερα, άιστο που είναι αυτή να εξηγηθείτε. Σε παρακαλώ, συμπέθερε, σε παρακαλώ. Δεν σου μιλώ σαν συμπέθερος. Σου μιλώ σαν αστυνομικός. Εφοήθηκα τώρα. Κύριε Ελέησο. Ο Αρτεμάκης έρχεται πίσω από το αεροδρόμιο. Να μπορεί ο Ανού. Έχουμε προβλήματα. Ρε Σβού. Μα μπήκες και στελάρ να καμάνι μάνι ρε. Μα μιλάς με ο Σιούπαχε, Ιαννή μου. Μιλάς με ο Σιούπαχε. Κοίταξε φυσιογνωμία, πρόεξε. Τέλο σου, την άδεια σου. Τέλει τον ρε, που να σου έχω την άδεια μου, ρε. Την άδεια σου, όσο δεν πρέπει να σε κάτσω μέσα εδώ, τέλειο. Θα σου έχω την άδεια μου, έχεις πρόβλημα. Έχω πρόβλημα. Θα σε σπάσω εγώ, να μπορεί ρελεβέντες. Σακώνεστε πάλι, α. Λοιπόν, προσέξτε πολλά καλά και σήμερα λίγο πειραγμένα τα νεύρα μου. Εγώ να πω να καθαρίσω. Αν θα τσακώνεστε, μείνετε δάμε. Έμπα και φκείτε πάνω και ακούσω κουβέντα. Η Πέπα ζητά εξηγήσεις. Έκατσες μακριά της, παρακάτω. Ξαφνικά σηκώνεται που τον καναπέ και να λίμουν ζαλίζομαι και έρχεται πέφτει ούλη πάνω μου και πιένω σπότυρον μου. Μάλιστα. Έλα. Μου φάσε. Έλα. Έλα δείξε μου δάμε στον καναπέ. Πού εκάθεσαι, δάμε. Κάθομαι δάμε. Μάλιστα. Και η Καλαμαρού. Τσαμε. Μάλιστα. Πουλή, πρόσεχε πολλά καλά τη λαλείς, γιατί κάνει πραγματογνωμοσύνη τώρα. Και ύστερα, εσηκώθηκε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, κι είπες σου ζαλίζουμε και έπεσε. Ναι. Ένταλος έπεσε πάνω σου, αφού εσύ ήσουν δαμέ και γινήκαμε. Εφάτσισεν κουρτουμπέλα, η Καλαμαρού, εφάτσισεν κουρτουμπέλα. Στο διαμέρισμα της Ναστάσιας... Περάστε. Γεια σου, κουκλίτσα μου. Γεια σου, κουκλίτσα μου, είπα. Δύο λεπτάκια. Ναστάσια, έφτα. Δεν το άκουσα. Ισαΐα, χόρευε. Όπε, ρε. Έκαμε σούπα. Λουλή, πες τι μου είπες προηγουμένως. Γεια σου, κουκλίτσα μου. Ισαΐα χόρευε, ποιος είπε. Η Μέρη. Ωραία, Μέρη, κι εσύ. Κάνεις πανηγύρια με τον νου σου, αγάπη μου. Πανηγύρια με τον νου σου. Sorry. Λούλη. Το Λούλης βγαίνει που το Elvis Ελβούλης Λουλής. Ο Ρίκος, εντωμεταξύ, βρίσκει ευκαιρία και μιλά στον κάτω για τη Μόνικα. Καλή, ρε. Είσαι. Αν τρέπεσαι, ρε. Να πεις ψέματα του κάτω σου, ρε. Να πεις ψέματα του κάτω σου, ρε. Λάλε, ρε. Το εμπήκα είπα της πιο τσάτιστα και πέσαι όπως την μάπα. Ρε, άιστε μάπε, ρε. Η μέση σου ήταν ο τσεπιάζει. Η μέση σου ήταν ο τσεπιάζει και τσάτρο μία τα λαλούμε. Θα τα λαλούμε τώρα, αλλά τέλος πάντων. Κοίταξε, είσαι υπέρθρο του κύριε Γάτου. Ντροπή να τα λαλούμε εσύ, όχι με φωνάζεις. Α, ακούν με τσούσα. Λοιπόν. Περίμενε. Θέλει να μιλήσω, ρε. Εμένα που θέλω να πω και να που θέλω να πω και ρε κάτω. Εμένα ντροπή εσύ. Λοιπόν, ακούω τους μητσούς να πάω να ανοίξω και κοίταξα τους μενώσουμε, εντάξει. Είναι Ρίκο! Πόσο χαίρομαι που σας βλέπω όρθιο. Μαμάνα μου και παίζοντα καλώς είμαι πάλι, α. Τι κάνατε, σας πέρασε. Κοίταξε να δεις. Εμπούλη, πήγαινε πάω να μερώσεις τους μητσούς και να την μερώσω εγώ τούτη. Κάτος. Δεν το πιάσα. Ακούει ρε Μπούλη. Κύριε Κάτρο, δεν είναι για τα δόντια σου τούτη. Δεν είναι για τα δόντια σου. Για μένα είναι για τα δόντια μου, για τα δικά σου ρε. Τούτη θέλει δόντια του κάτου, του αρκό κάτου ρε, να τη μασίσει ρε.
Τι λέτε? Κάτος. Αντωνάκης Κάτος, ανώτερος αστυνόμος. Το πιάσατε. Γεια και εσύ ρε μπάτσο μου, κι άμα πιάεις φύλλα μου. Ακούστε ρε ακούστε, έπια μας σωτώσει έναν κάπριο σαν πόδικα μου, κατάλαβες. Κατάλαβε ρε, κατάλαβε, εσύ κατάλαβες ότι είχε σαν μουρμουρός και τσιλιάρι ρε κουμπάρε. Τι λες ρε Μάιρα, τι λες. Πιένε ρε, πιάγε σίγουρα σαν αυτοκίνητο ρε. Να νιώσεις έτσι ωραία ρε, να ανανεωθείς ρε. Αρτεμάκι αγάπη μου, ας το καλύτερα, να με σου πω και τίποτε. Καλά δεν το πιστεύω ρε ότι έπιασε αυτοκίνητο και νομίζεις ότι κάποιος είσαι. Σωτιά μου, εσένα ζητήσαμε σου συγγνώμη που σου εθίξαμε και προσβάλαμε σε με το λου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 
σε χαμπάρια, δεν κάνετε έτσι ρε παιδιά. Να μην υπηρεσείς και σε πας παλιά σου λαρός το, ε. Τι εννοείς τι σας έκαμα, τι σας έκαμα, τι σας έκαμα. Δηλαδή έπρισε μας ότι έπιανε αυτοκίνητο, έπιανε αυτοκίνητο και νομίζω ότι είναι ο μοναδικός Κύπρος που κρατεί αυτοκίνητο. Ε, καλά ρε, ούλ έχουν πω 2-3, δεν θα τους κάνεις έτσι. Επίενε με όταν σκόβουν και σε άνενα πόνες, ρε. Είσαι απέσιος, ρε. Δεν ασχολείσαι μαζί του, ρε Σωτία. Είναι ένα φωνερό και κακό άτομο, κατάλαβες. Άντε ρε κόκο ρε κουμπάρε, άντε ρε κόκο ρε κουμπάρε, πού είσαι. Μα πού είσαι ρε κόκο, ντάμπο ρε μέλε, κλείσε ρε δάκι μέσα. Πιένετε ρε, ευκάτε έξω θα δουλέψετε ρε, να είναι ενός καλό ψωμί το κόσμο. Ευκάτε ρε έξω θα δουλέψετε ρε. Τώρα φκείτε εσείς έξω, να ετοιμαστώ να πω δουλειά, άντε, άντε, τελειώνετε. Να μαθήσω και να πάει και δουλειά, α, πάει και δουλειά. Άντε, ταράστετε, ευκάτε έξω από την καμαρινούλη, θα να καθαρίσω. Το πιστεύω. Το πιστεύω, επίστεψε το. Εμείς δουλεύουμε, έτσι μας θέλω στα μεσημέρκα μες τα κρεβάκια και ταΐζουν μας οι φίλοι. Τελειώνε τώρα, φκάξου το δωμάτιο μου, τελειώνε, φύγε. Ευχαριστώ κόρη μου να καθαρίσω, τελειώνε, άτε. Καταρχάς, ένα λεπτό. Με ποιο δικαίωμα δηλαδή μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο μου να καθαρίσεις. Το λοιπόν αρτεμάκι, έλα σου πω. Εγώ δεν ανέχομαι από καμία ξυμαρισμένη να την παρακαλώ εγώ να της καθαρίσω, εντάξει. Εγώ λαλώ σου το, χρεώνω την ώρα μου να φάω τα μέσα. Με είπες, τι με είπες, είπες με ξυμαρισμένη, είπε με ξυμαρισμένη. Ναι, είναι μου να σε πω καχαρή, να σε πω. Εν καμαρίγενε καθούτη. Άντε μαθούλε κανεί, άντε κανεί. Όχι ανή, εντάξει, να μην μου λαλείτε κανεί. Εμένα με οι καυκάδες μ' αρέσκουν, με είναι κατώσες, αλλά τσίνο που να πω και να λύσκει άλλα λότο, εντάξει. Τούτο είναι εγκάμαρη γενέκας του, τι. Άντε, άντε. Σιωπή και δεν ακούω. Το λοιπόν, φκάρτε την έξω, εγώ πάω στην τουαλέτα μου να γυρίσω, τούτη να μην υπάρχει δάμε, διότι δεν θα ξέρει πού να χωστεί έτσι για να ανοίξω το στόμα μου. Πού να χωστεί. Εντάξει, ωραία, εσυνεννοηθήκαμε. Χωρέ, το όνομα της Μαθούλας, καμιά ξυμαρισμένη εμπορία το πιάμε στο στόμα της, εντάξει. Κι όλα μου λέει εμένα το να ανοίξει το στόμα της. Είναι μου να ανοίξει το στόμα σου, ρε κόρονε, να κάνεις κρά. Κύριε Μαθούλα, σε παρακαλώ, δημιουργάς μου πρόβλημα. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Εγώ δημιουργώ σου πρόβλημα να φτιάμε εκεί. Εγώ μπήκα μες στην καμάρι να καθαρίσω. Είναι τώρα και δημιουργώ σε δε πρόβλημα. Αν ελαώθηκε η λαωμένη, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Έλα, κοκό. Κύριε Κοκό, έλα. Καταλαβες αυτεμακί, εσύ πληρώνεις με, εγώ πρέπει να καθαρίσω τα μέσα. Ναι. Σου πει κύριε Μαθούλα, και δεν ακούω να δούμε. Πόσες φορές, Παναγία μου. Έλα κύριε Κοκό. Εσύ πάστε μας και ο στόμα μας, ρε. Άντε να δω τα μέσα, άντε να δω ποιο. Έλα κύριε Κοκό μου, τι καμνείς. Καλά, ναι. Να σου πω, μπορείς να με καλύψεις τον κύριο κάτω γιατί χάλασε η μοτορού μου, δεν ξεκινά δηλαδή και μπορώ να έρθω. Να μου να σε καλύψει, ρε. Να μου να σε καλύψει ρε, ήταν πρωί και τώρα ή μεσομέρι ρε, ώστε να σε σχολάσετε ρε. Ναι κύριε κοκό μου, ναι. Thank you, ναι. Δεν θα μείνει πάνω μου λάλλον σου, δε. Ευχαριστώ για την βοήθεια, να σε καλά. Δεν θα μείνει πάνω μου κύριε κοκό μου λάλλον μου, άντε, γεια. Κύριε κοκό μου, α, κύριε κοκό μου, ο γάρος, ο κόκος, εκείνε κόκος σου τώρα. Ρε, άμα θέλεις κάτι φορείσαι ρε, η τρύπα του Βελονιού ρε. Φορείσαι ρε, η τρύπα του Βελονιού, αν πεις μέσα. Πάντα μου θυμώνεσαι, Μαθούλα. Α, τι θυμώνεσαι και συγχύζεσαι. Κοίταξε η ζωή είναι ωραία. Κοίταξε έξω τα πουλάκια να κελαϊδούν. Εσύ έχεις την υγεία σου, κύριε Μαθούλα. Έχεις τον άντρα σου, έχεις τη δουλειά σου. Α, τι μουρμουρά, τι θέλεις άλλο και μουρμουρά. Πάντα μου, και εσύ έτσι πάει πίσω. Εσύ κι αν είσαι ταραμένος, ρε.
Ρε πάντα ταραμένο, ρε, είναι αρχιταραμένο που σε σου, ρε. Ξέρεις το, αρχιταραμένο. Αρέσκει μου πάρα πολλά και το ταραχή. Και νιώθω, νιώθω, νιώθω ταραχή στην καρδιά μου να μπαίνει. Ταραχή να με παρασέρνει. Ταραχή, κουκλίτσα μου εσύ. Είσαι τέλειος! Και αρέσκει μου και πάρα πολλά και να τη σβήσει το «Είμαι στα πάνω μου». Α, είμαι στα ωραία μου, γιατί με τρέλανες εσύ, αγαπηδέα μου. Πολύ καλή, Αρνούλα, πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Ξέρεις, τα τραγούδια της εκφράζουν με απόλυτα. Μπράβο, κίτσα μου, μπράβο. Είσαι πολύ γλυκός. Ξέρω το άντιμο σου. Μόνο που το φραπέ δεν είναι γλυκό. Δεν είναι όπως το πίνω. Δεν μου το ρώτησε το έκαμε σκέτ. Όχι, σκέτο δεν είναι, αλλά δεν είναι γλυκή όπως το πίνω. Ναστάζια! Ναι! Είπες να κάνεις ένα φραπέ του ανθρώπου και έκαμε στο φαρμάκι. Όχι, φαρμάκι, ρε Μέρη. Κύριε Λιούλη, δύο κουταλάκια που σας έβαλα. Ναι, κουκλίτσα μου, αλλά εγώ βάλω τέσσερα. Τέσσερα! Χοντρή, που θέλετε τη ζάχαρη λεπτή. Έχεις και χοντρή. Εννοείται η μαύρη την ακατέργαστη. Α, με χαλά. Τι δεν σε κάνει. Δεν με χαλά, λέω. Έτσι, για να ξέρετε πόσο γλυκατζής τύπος είμαι. Στο χωρκό μου που ούμιτσεις, μέσα στη σουμάδα έβαζα ζάχαρη νάχρη. Τι έπαθες. Υπογλυκαιμία. Όχι καλέ, μια χαρά είμαι. Μια διευκρίνηση μόνο. Πού ήσουν όταν έβαζε ζάχαρη νάχνη μέσα στη σουμάδα? Στο χωρκό. Thanks! Έχω καλυφθεί. Μέρη, τέλειωνε, έλα μέσα να αντιθείς και φεύγεις. Δεν κατάλαβα, δεν μου. Ούτε εγώ κατάλαβα. Έτσι είναι η Αναστάζια, μην δίνει σημασία να τη συνηθίσει σιγά σιγά. Πού εμείναμε να είναι στη Βύση. Α, ναι, τι με τη Βύση. Ό,τι με εκφράζουν απόλυτα τα τραγούδια. Α, ναι, 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 καλέ. Πάντως, να ξέρεις, μπράβο σου, γιατί νομίζω εγώ ότι εκφράζουσε τα τραγούδια του τζερού σου. Κιού τζερού μου. Του τζερού σου, δεκαετία του 80, το πουκάμισο το θαλασσί, μια φορούσα εγώ και μια εσύ. Τούτο είναι δεκαετία του 70. Α, ναι. Α, ναι, ναι, μπράβο, έχει ζήκε όπως και το. Ποιο ήλιο στήξε πρόβαλε, με γεμελέ, με γεμελέ. Ποιο ήλιο στήξε πρόβαλε, με γεμελέ, με γεμελέ. Πολύ ωραία τραγούδια αυτά. Πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Είναι τραγούδια τα οποία με αγγίζουν εμένα. Γιατί να ξέρει, όταν ήμουν μικρό, τα άκουγα πολύ από τον πατέρα μου. Γι' αυτόν έχω τέτοια μουσικά ακούσματα. Επέ μου ακουέστα την ώρα που έβαλες τη ζάχαρη την άχνη μες στη σουμάδα στο χωρκό σου. Σε κατάλαβα. Επηγαζεί. Άντε στο καλό, κύριε Λούλη. Δεν το έπιασα αυτό. Με πολύ απλό. Πιάνεις το ασεσέρ και κατεβαίνεις κάτω. Μα τι έγινε. Τίποτε. Απλώς εγώ και η Αναστάζια πρέπει να ντυθούμε και αφήνουμε. Ένα λεπτό. Έκαμα κάτι. Αν το βρεις, χαίρετε, κύριε Λούλη. Μα... Αργείς, κύριε Λούλη. Κοίταξε, κοίταξε να δεις κουκλίτσα. Όχι, κοίταξε, ούτε κουκλίτσα σου είμαι, ούτε να ανάψεις το πουρο, γιατί έχουμε μωρότα μέσα. Α, sorry, δεν το ήξερα. Έμαθες το τώρα. Και είναι δικό σου το μωρό. Όχι, καλέ. Πού να το βρει το μωρό, η Μέρη, δικό μου. Πού να το βρει, Μέρη, ελεύθερη κορούδα του μωρό. Χαίρετε, κύριε Λούλη. Πώς να χαρεί ο άνθρωπος, Μέρη, με τσι που του κάνεις. Κάτσε, κύριε Λούλη. Να πάρει το καλό, κύριε Λούλη. Πολύ καλά, χαίρετε. Αγάπη μου, γιατί τον έδιωξες. Τον θέλω, Αναστασία, τον θέλω. Εντάξει, αγάπη μου. Εντάξει. Εντάξει, κύριε Αρτεμάκη. Ναι, ναι, εντάξει, κύριε Βαθούλα, δεν έχει κανένα πρόβλημα, λαλούμε. Διότι κοίταξε να δεις, οι καλοί λοαρκασμοί κάνουν και τους καλούς φίλους, α. Συμφωνήσαμε να έρχομαι να σου καχαρίζω, συμφωνήσαμε και τα ριάλια, συμφωνήσαμε τα ούλα. Αμα και συμφωνήσαμε να έχω και τους πελούς και τους ταραμένους την ώρα που καχαρίζω το διαμερίσμα, εντάξει. Πολλά καλά παιδιά, κυρία Βαθούλα. Με έλαζες έτσι να βλέπω εμένα, πάρα πολλά καλά παιδιά. Χορέ, με κάμε να έχω κάμια κουβέντα, να. Εντάξει, ρε, αν είσαι σε σου αρθή,
Αν είναι στην να μην είσαι μέσα στο σπίτι με πιο ασθενικού. Κοιτάξτε, κυρία Βαθούλα, κοιτάξτε. Να μου να κοιτάξω, ρε, πού να κοιτάξω. Αν είναι στην αρφή σου, α. Κυρία Βαθούλα, με τη σώτια είμαστε μου μητσί μαζί. Που τόσο παίζαμε μαζί με στα χωρά και μέσα από τούτα. Άτ. Και επειδή μεγαλώσετε και είσαστε που μητσί μαζί, πρέπει να μην είσαι στο ίδιο σπίτι, ρε, πιο ασθενικού είναι ασθενικό, ρε. Ρε, ενώ πού να βάλει την πεζίνα, ρε, με τη φωτιά, ρε. Θα πάρει πεζίνα. Παναγία μου, κυρία Βαθούλα. Μα γίνεσαι πολλά υπερβολική, τέλο πάντων. Είσαι πολλά υπερβολική, κυρία Βαθούλα. Άτ. Υπερβολική. Υπερβολική. Έκανα σου μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσει. Θα άφηνε την αδερφή σου. Κοίταξε, κύριε Βαθουλά, άμα ήθελε να μείνει, να πούμε, να άφηνε την. Γιατί άμεντε φύγω, δηλαδή. Μάνα μου, εχάλασε και κοινωνία πιο. Ρε, άφηνε ρε την αρφή σου να μην βρίσκει μέσα σε ένα σπίτι με πιο αρσενικούς, ρε. Ρε τον καιρό μας εμάς, ρε, έναν καλησπέρα να λαλούσαμε του άλλου. Έκαναν μας μαύρες, ρε, που το τοπούς δεν είναι αρφούες μας. Και σου λαλείς μου, ενώ είναι στην αρφή σου ρε να μην είσαι με πιο αρσενικούς ρε μες στο ίδιο σπίτι ρε. Α, τε πάνω ότι ρε. Δεν έχει πιο, δεν έχει πιο με αντρές. Δεν έχει με γενέχεια, είναι από αυτιά σου. Δεν έχει πιο με αγρόπους με γενέχεια σήμερα. Τίποτε, χάρασε η κοινωνία. Άτε να δούμε τώρα, ποιος είναι τώρα. Λούλης. Λούλης. Ποιο Λούλης. Κύριε Βαθούλα, τούτος είναι λίγο φτάνος, τούτος, φτάνος, α. Φτανό! Ναι. Κι άλλη φτανίδα μέσα! Ούλο φτανίδα μέσα, μάνα μου! Ούλο φτανίδα! Γεια σας, είπαμε! Συμβαίνει κάτι, η κουκλίτσα μου? Έχει χάρη που σε φτανώσα! Τα πράγμα! Έχει χάρη, λαλό, που σε φτανώς, η δεμή ήταν να δεις την κουκλίτσα! Α, κι αν τότε που μελάλη φτανώς, σιόρ! Ξέρεις, αγάπη μου, ποιος είμαι εγώ, είμαι ο Λούλης, ο τραγουδιστής! Ναι, και εγώ είμαι καθαρίστρια η Βαθούλα. Γιατί τώρα επειδή σε είδα είναι που πρέπει να κάνω, να φτώπα στα τραπέζια, να γοροπηδώ που η χαρά μου. Άρτε μα κυμαρκέ, όντε το φρούτο ρε. Γιάξε, κύριε Λούλη. Όχι φρούτον η κυρία Βαθούλα. Όχι φρούτον η κυρία Βαθούλα, κύριε Λούλη. Κάτω πω, να μπαρνάει. Τίποτε, κυρία Βαθούλα. Τίποτε. Εφτανός, Πρέπει να μένει σου φτάνω και ελάλου σου έγιο. Ελάλου σου έγιο. Μα καθίστε, κυρία Μόνικα, να μας τα πείτε. Αχ, σας ευχαριστώ πολύ. Ίσως μια άλλη φορά. Όχι, τώρα θα καθίσετε και να μας τα πείτε. Ήσουν άλλη φορά, κοπέλα, σιόρ. Ούσου πουλί. Μου το εξηγάτε λίγο αυτό. Ποιο? Το ούσου πουλί. Α, ούσου πουλί. Ούσου πουλί σημαίνει πουλί. Shut up, σιώπα δηλαδή, καταλάβεις, σιωπή, μην πεις τίποτα, μόκο. Και γιατί πουλί? Α, είναι το χαϊδευτικό του να μου. Αχ, τι λέτε, έχετε χαϊδευτικό, κύριε Ρίκο. Όχι, μάνα μου, εμπελάρες που λένε τούτος. Να θυκάσαι ρίμες στην αστυνομία, θωρέ. Τι είναι πάνω και αρκούμε. Δεν το νομίζω, κύριε Ρίκο μου. Από τη μέρα που είδα την κυρία Πέπα να σας κυνηγάει, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να ξανανεύετε πάνω. Σας παρακαλώ. Μα και είναι εμένα που κυνηγούσε, κυρία Μόνικα. Ναι, κυρία Μόνικα, δεν τον κυνηγούσε για σας. Τον βουρούσε γιατί της έβαγε τα λουκάνικα, κατάλαβες. Και έβαλε τις φωνάδες και τον βουρούσε. Ω, καλό στην κορού. Μα πήγες και ήρθες μανιμάνι, Μόνικα. Ναι, στη Δαμασκό πήγα. Πολλά ωραία η Δαμασκό. Πολλά ωραία είναι ο Βασκός. Ναι, είναι πράγματι πολύ ωραία. Είναι. Ωραία. Είναι που είναι ο Ρίχος, τα τραβάει και σένα η... Εσύ πεθερά, τι αν είσαι κανένα λουκάνικο για την κυρία Μόνικα, για να δει τι ωραία χωριάτικα λουκάνικα έχεις. Δεν είναι ανάγκη η πεθερά να τα δει τα ωραία χωριάτικα λουκάνικα από τώρα η κυρία Μόνικα. Ας περιμένει λιγάκι. Δεν μπορώ τα λουκάνικα καθόλου. Μη μου πεις. Καθόλου, σας λέω καθόλου. Έλα σου πω τον μπαστούρμαν μπορείς. Δεν ξέρω, τι είναι αυτό. Τα πόχτη, ενώ πως η τσαμαρέλα, μόνο που το ψιλοτηγανίζουμε. Πού να ξέρει εσύ πουλάκι μου τον μπαστούρμα η κοπελιά. Α, πα, πα, πα. Έλα ρε συμπεθερούλα μου, βάλε κανένα ουισκάκι με ξηρούς καρπούς να πω, να πει η κοπελιά να το γλεντήσω. Τα τραβάει και σένα η όρεξή σου, συμπεθερέ. Συμπεθερά μου, για να σου πω την αλήθεια, το τραβάει το ουισκάκι με τους ξηρούς καρπούς. Είναι το πούζι που τραβάει, αλλά... Ήντα να πεις, ήντα να πεις. Α, συμπέθερε, δεν τηλεφωνούμε και τη συμπεθεράς να έρθει εδώ έτσι να μεσομεριάσουμε. Να μείνετε κι εσείς, κυρία Μόνικα, να μεσομεριάσουμε. Πώς το εννοείτε αυτό?
Να φάμε, μάνα μου, να φάμε. Αχ, τι φιλόξενοι που είστε. Θα μείνω. Δεν βλέπεις. Δεν σύρνει πίσω. Δεν σύρνει πίσω. Πίσω από τις καλαμιές ήρθε στον ύπνο μου έφτες. Μέρι, τι τραγουδάς? Τραούθηκε του τζερού. Μέρι, δεν θέλω να ξανακούσω αυτές τις βλακίες. Άκουσες? Δεν είναι βλακίες, αγάπη μου. Είμαι μία μεσόσκλερη. Μέρι, συνέλθε. Εσυνήλθα, εσυνήλθα. Τι είδα την πραγματικότητα. Λέω να ρε σίγου πάνω, να σας στείς, να ετοιμαστείς και να πάμε να τον κάνουμε να λέπερε να τον κάνουμε, εννοεί. Έκαμε μας αλέπερε, αγάπη μου, έκαμε μας, αλλά άνοιξε μου τα μάτια μου και είδα την πραγματικότητα. Ποια πραγματικότητα, αγάπη μου, ότι είσαι μια κουκλάρα. Τέλειω, ναι, σίγου, να σε βάψω, να σε κάνω μια κομμενάρα και να πάμε κάτω, να του δείξω του λουλί, όλοι. Παρέτα, Αναστάζη. Όχι, Μέρι, δεν παρέτω. Δεν μου το επιτρέπει ούτε η φιλία μου, ούτε ο επαγγελματισμός μου. Εντάξει, μπορεί να ήσουν άβαυτη, μπορεί να έχεις καμιά γαριλού μέσα στο μάτι, αλλά αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε κανένα λούλι να σε προσβάλλει. Ό,τι και να μου πεις, για μέ που επία, επία. Ετέλειος. Παρέτα ρε Μέρι, παρέτα για όνομα του Θεού, αγάπη μου. Τι είναι τούτα που λέει? Θέλω να σου πω, σήκω πάνω, να γίνεις μια γκόμενα και... Θα το κάνουμε το λούλι να μην ξέρει πού να πάει. Αστάζη, αφήσ' με ήσυχη. Όχι, Μέρι. Δεν σε αφήνω. Σήκω και φώναξε. Μονόν βαλέ. Αφωνάξω διπλό βαλέ, πειράζει. Κόρη, εν ξέρεις το αρχαίο ρητό μονό βαλέ? Μολόν, λάβει, αγάπη μου. Αλλά τι σχέση έχει με το λούλι? Ενέχει. Ενέχει. Καλό να φωνάξουμε το άλλο. Ποιο? Το... Πιτάν ή εμπιτάν? Ποιος πιτά? Δεν πιστεύω ότι δεν ξέρεις το ρητόν των Σπαρτιατών. Ακριβώς έτσι το είπα. Όπως θέλω να στο λαλούσαν. Να σου πω. Μέρια σε μέρη να διαβώ. Δεν είναι εδώ ο Σούλης. Τι πέρα Μέρι, φταίω εγώ αν το δημοτικό τραγούδι λέει Σούλης και όχι Λούλης. Αγάπη μου, σταμάτα και θα σε ακούσει και κανένας και θα νομίσει πως δεν έφκαλες με το δημοτικό. Ότι κι αν μπεις, δεν πρόκειται να με προσβάλλεις και να σταματήσω να πολεμώ για σένα. Άντε τέλειωνε, πέσε μας στην καρέκλα μου να σε σάσω να πάμε κάτω. Αφήσ' με. Γρήγορα είπα. Άντε, γλύωρα, γλύωρα, κυρία... Να σου πω χωρίς μεντά ως σε χωρό. Χωρόσε, εντάξει. Όχι, έναν εντάξει. Μα, εγώ έχει κανένα πρόβλημα, την κυρία. Όχι, αλλά παιδινέ μου, δεν έχω πρόβλημα, εντάξει. Έκαμε μου και να μαλλείς του κουτουμάτσι νύχια πάνω. Τσάψες μου και τον μπούρον και νομίζω ότι είσαι και άνθρωπος. Εμέσκια, μα να μου γίνεται εδώ, εμέσκια. Ωραία, εντάξει, αλλά με δεις έτσι σημασία, αλλά τα άστι. Μα τώρα σε με δεις για σημασία, ρε. Έχουμε και έναν όνομα στην πιάτσα. Να μου εχάλασαν και η κοινωνία και ο κόσμος. Με πότα τσάμι και στον κάρισα τσάμι. Γιάννη, έφυγα. Λούλη, σε παρακαλώ ένα λεπτό, περίμενε κουμπάρε. Περίμενε ένα λεπτό, λέει η κυρία Μαθούλα, έσβο. Έλα να σου πω κάτι. Όχι, δεν θα μου πεις τίποτε, εντάξει. Το λοιπόν, κύριε Αρτεμάκη, εγώ ήρθα να σου καθαρίσω, δεν θέλω κανένα να μπαίνει μέσα στα πόθηκιά μου. Έχεις δίκιο, Μαθούλα. Όχι, έχεις δίκιο, λίγο μετά, ρε, κάτι. Κοίταξε να δεις που την ώρα μου να μπω τη σπόρτα να καθαρίσω, εγώ θέλω να μπαίνει και να φτιάχνει κανένας. Αν με φύω, αν δεν τα καθαρίσω και να φύω. Σωστό, σωστό. Θα βγω τον καθαρισμένο να έρχεται να μου πατάμε στα... Σφογγαρισμένα μου και να μου τα ξημαρίζει. Όχι, έχει δίκιο, Μαθούλα, αμέθεια. Δεν μπορεί να σφογγαρίζει έτσι κομμενούα και να αρκετό κάθε να μείνει με τα πόδια. Άντε, άντε, ρε, αμέθεια. Έλα, σπάνα. Δεν καχαρών, όπως το λέει η κυρία. Έφυγε, ρε, Γιάννη. Όχι, όχι. Μη φεύγεις, Λούλη. Κάτσε να σε κεράσουμε κάτι. Ναι, Λούλη. Μη φεύγεις, Λούλη. Κάτσε να σε κεράσουμε κάτι. Να μπορεί να τον κερασείς, α! Είσαι η νοικοκυρά του σπιτιού να πούμε και κάμε στο βαζανούι σου, το καριδάκι σου, την πατήχα σου της Σακριστίνη, να μπορεί να τον κερασείς τον Λούλη. Ξανά τον κερασείς. Κολοκόπιτα. Sorry, Λούλη. Γιάννη μου, Αρτεμάκη, πάμε να σας πω κάτι στο πνό δωμάτιο. Να παιδες, παρέες, όντια. Α, ωραία. Sorry, Λούλη. Δεν έχει πρόβλημα, Λούλη. Ύστερα είναι να έχεις πρόβλημα, ύστερα. Δεν κατάλαβα πάλι. Δεν κατάλαβες. Δεν ξέρεις την παροιμία που λέει ο φούρνος ύστερα φέρνει την πυρά. Πε μου, με τον άντρα σου πάει είστε καλά.
Ναι, κατάλαβα. Εγώ όμως δεν κατάλαβα. Έχεις πολύ πρόβλημα. Πάρα πολύ πρόβλημα. Ένα σου πω έχεις πρόβλημα, ρε, θα λάβε την ένταξη. Έκαμε στον το κουτουμάτσι και άψε και μπορώ και να με ζωτή κάποιος. Δηλαδή στον άντρα μου εμένα, πέσουν τα ματόκλατα σου και απέσει και ο κουτουμάτσι σου. Το κουτουμάτσι είναι να μπορεί πάλι. Το κουτουμάτσι είναι και το σκέδιο που στείλωσε στα μαλλιά σου είσαι απάνω. Α, μ' αρέσεις γυαλιά έσω σου ρε να είσαι φάτσα σου. Εσείς έσετε. Εμένα, μένα το σπίτι μου αχέλη να ξέρει είσαι γεμάτο μπέλα σε λα γυαλιά παντού. Α, γεμάτο. Και γιατί τα έχετε σκεπασμένα. Και ποιος σου πένω ότι έχω σκεπασμένα τα γυαλιά σου μου. Μπράβα που φέρετε, μπάλα μου. Μπράβα που φέρετε. Αρτεμάκη, φαίνεστε μου ότι παίζει τον μπελό και θα με πιάσει πελάρα μου, λαλό σου το. Εμένα να είσαι να πιάσει. Εμένα να δείτε θα με πιάσει τώρα. Ε, δεν με πάθετε. Ρε, είμαι εγώ υπεύθυνο επειδή αν είναι στο παντιτσάρι, πελάρα του τυρέ. Ε, ναι, εσύ είσαι υπεύθυνο. Ποιο είναι υπεύθυνο πια, ποιο είναι κουμπάλι σε ανάμεσα να. Λοιπόν, ένα καθαρίζετε εσεί. Ναι. Ναι, ναι. Είπετε ναι. Είπαμε ναι. Ωραία. Μακάρι να δω ξημαριά τα μέσα. Ξημαριάν και μαυρούθια από εκεί που δάτια καταστασία και από εκεί. Λοιπόν, εντάξει, βαθούλα μου. Ναι, εντάξει. Εντάξει, μάνα μου, πιένεις το καλό. Εντάξει. Να σου πω, μα λαγώσαστε και μέσα και πείσαστε ότι πρέπει να σταματήσω. Όχι, μάνα μου, εντάξει, να κάτσουμε να φάμε, δάμε και εντάξει. Εσέ περάζει το ότι είναι τέλειωσα. Ναι, μάνα μου, αυτό σου λέει ο άνθρωπος. Εσού, σαλαπετίνε, να μην πετάσσεσαι μες στη μέση, εντάξει. Και σου μεν κάνεις όπως τη ζιζίρα που γυρεύει τη ζιζίρα να ζευκαρώσει. Είναι οι ζιζίρες που ζιζίρουν, είναι οι ζιζίροι. Αφήστε ρε να φεύγει. Το λοιπόν γυρεύτε μάκι. Εσύ ενοχλάτε ότι δεν τέλειωσα, εντάξει. Είπες μας σταματήσεις. Σταματώ. Εντάξει, μάνα μου, εντάξει, να πληρωθείς κανονικά εσύ, είναι οκ, δεν έχει πρόβλημα. Οπωσδήποτε θα πληρωθώ κανονικά η ώρα μου, ενώ να μου πως εσύ φωνήσαμε, εντάξει. Λοιπόν, άχαμε και εγώ να ξεκουραστώ, να κουρούει. Άιτε καλή νύχτα, Μαργαρίτα, άιτε καλή νύχτα, Μαργαρό. Μάνα μου, τσιμηθεί εμπόξο. Συγγνώμη, κύριε Βαθουλά, κατάλαβες τι σου είπε ο Αρτεμάκης. Βεβαίως θα κατάλαβα, με παλαβή νομιζείς, α? Είπε μου να σταματήσω, σταμάτησα. Ένα λεπτό, κύριε Βαθουλά μου. Να πάεις και στο καλό, στο καλό, α? Νομίζετε ότι θέλω να χωρώ τα μούτρα σας, α? Βεβαίως να φύγω, αλλά να περιμένω να έρθει ο άντρας μου. Άμα τώρα να έρθει. Ο άντρας μου, σε συμφωνημένη μας ώρα, σε μια ώρα να δούμε ο άντρας μου. Καλά μου, γιατί τον πιάνεις να έρθει τώρα. Θα σου πω, ο άντρας μου είναι ένας καθερός εμένα δουλεύκει, εντάξει. Και σαν ορισμένους που κάχονται και καρτερούν τους φίλους. Άντε καλέ, πιάστε τη σε έναν ταξί να πάει όπου θέλει η κυρία. Κύριε Λούλη, αν είχε ένα ταξί, ζήτουν τους τον ταξί. Εγώ να περιμένω τον άντρα μου όπως εσύ φορήσαμε να έρθει να με πιάει. Είντε μου με χωρείτε. Θα μαϊρέψετε. Μαγειρεύετε πολύ ωραία, κυρία Πέπα. Άρεσε σου. Πάρα πολύ, εντυπωσιάστηκα. Ναι. Τούτον ήταν να μην της άρεσε, καλή Πέπα. Αφού κάνεις τα καλύτερα, αφέλια μες στην Κύπρο, σιώ. Είναι 30 χρόνια που σου τα κάνω ρίκο. Ξέρω. Ξέρεις το, αλλά είναι η πρώτη φορά που μου λες ότι είναι ωραία. Εγκαιπώνεις με ρίκο, ναι. Τι λες, αγάπη μου. Ω, συμπέθερε. Μας είπε και αγάπη του. Μ' αρέσει, Πεθέρα, αφού σου το είπα εγώ ότι το πουλάκι σε αγαπάει παθολογικά. Όχι. Ορθοπαιδικά με αγαπάει. Έκοψα του πόδια, έκοψα του χέρια, έσπασα του κελέδες. Αλλά νουν δεν βάζει. Αχ, αυτά τα ντολμαδάκια είναι υπέροχα, ε. Κουπέπια, μάνα μου, τα κουπέπια. Κουπέπια. Έχουν κοιμά μέσα. Ναι, εσείς βάζετε μόνο ρύζι στα γεμιστά σας, ε. Κάνουμε την οικονομία να πλασματαρεύει πάλι σαν εμάς που χωρίς κρέας δεν τρώμε. Οπωσδήποτε, παιδιά.
Κυρία Μονίκα, θα πιούμε στην υγειά σου. Διότι χαιρόμαστε να έχουμε στην πολυκατοικία μας όμορφες κοπέλες και προπάντων καλές κοπέλες. Ω, κύριε Γάτο, ποια πολυκατοικία μας, ποια πολυκατοικία μας. Πολύ. Πολυκατοικία δεν είναι των παιδιών. Τι να πούμε δηλαδή. Τα δικά σου δικά μου και τα δικά μου... Δικά σου. Τα παιδιά είναι. Τα παιδιά. Άντε ρε παιδιά και σας περιμένουμε να σας συστήσουμε εδώ πέρα την κυρία Μόνικα. Λοιπόν κυρία Μόνικα, τα παιδιά, η Κικίτσα είναι η νύφη μου. Χάρηκα. Ο Σοφρόνης είναι ο γιος μας και η κυρία Μόνικα είναι εξ Ελλάδος. Γνωριστήκαμε με το Σοφρόνη αν δεν απατώμε. Δεν απαντάστε. Μήπως απαντούμε εγώ. Κικίτσα, αναστείον τώρα το δωμάτιο. Όχι Σοφρόνη. Πού γνωριστήκετε? Όταν ήρθα να νοικιάσω το διαμέρισμα. Αχ, και χθες βράδυ με βοήθησε πολύ, πάρα πολύ. Δηλαδή, αν δεν ήσουν εσύ, δεν ξέρω τι θα έκανα. Τι λέει, Σοφρόνη? Βοήθησα τη ρε μάνα μου, παιδί. Βοήθησα. Παιδιά, απλώς βοηθάτε με, να συλλάβω το μέγεθος της αναισθησίας της. Εσωτία, πρόσεχε, κύριε. Ας την κοπέλα να φάει, κι άμα φάει ένα φύρι, παιδιά. Ένα κάνει στον καθέν της. Δεν το μπορεί να το πει. Παιδιά, είναι τραγικό. Όντως, είναι τραγικό, θα το... Γιάννη, πραγματικά λυπούμε σε ρε. Που είναι ρε, έτσι είναι η πυγμή του λοχεία ρε, που είσαι ρε. Να της μπήξει έτσι την παουρκά ρε, να κατουρίσει πάνω της ρε. Να δεις. Ναι. Να δεις. Ναι. Δε. Τώρα, Μέρι, τελειώσαν τα ψέματα.